Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των εκαθαριστικών του έμφυα για 7,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω της ΑΔΕ. Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων αναμένεται να πληρώσει το ίδιο ποσό με το 2023, καθώς κατέθεσαν δηλώσεις Ε9 χωρίς μεταβολές στην ακίνητη περιουσία, ενώ δεν είχαν και σημαντικές φορολογικές μεταβολές που να επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου. Η πληρωμή του έμφυα φέτος θα γίνει σε 11 δόσεις αντί για 10 που ήταν πέρσι. Έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η ανάρτηση των νέων εκαθαριστικών του έμφυα. Φέτος η διαφορά είναι ότι θα πληρωθεί με 11 δόσεις σε σχέση με πέρσι που ήταν 10. Το συνολικό ποσό δεν έχει αλλάξει για τους περισσότερους φορολογούμενους. Απλά εφόσον έχουν αυξηθεί οι δόσεις, το ποσό ανά μήνα μειώνεται. Οπότε αυτό είναι μια ελάφρυνση σχετικά για τους πολίτες. Αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό δεν θα έχουν κάποια έκπτωση στο φόρο. Το μόνο που θα γλιτώσουν θα είναι να πηγαίνουν για 11 μήνες και να πληρώνουν την δόση τους. Τώρα, υψηλότερα έμφυα θα δουν φορολογούμενοι οι οποίοι μέσα στο 2023 έχουν αυξήσει την περιουσιακή τους κατάσταση, έχουν αγοράσει κάποιο ακίνητο, έχουν κληρονομήσει κάποιο ακίνητο, οπότε αναλογικά θα αυξηθεί και ο φόρος τους. Επίσης, κάποιες οικογένειες που τα προηγούμενα έτη δικαιούνταν κάποια έκπτωση φόρου, πιθανότατα λόγω της αύξησης του εισοδήματος που είχαν τα τελευταία χρόνια, να μην δικαιούνται αυτή την έκπτωση φόρου. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα δούνε αυξημένο τον έμφυα. Μειωμένο έμφυα θα δούνε φορολογούμενοι οι οποίοι μέσα στο 2023 πώλησαν κάποιο ακίνητο, μεταβίβασαν κάποιο ακίνητο, έχει φύγει από την περιουσιακή τους κατάσταση. Και επίσης, φορολογούμενοι οι οποίοι μέσα στο 2023 έχουν ασφαλίσει κάποια ακίνητα, θα πάρουν 10% έκπτωση στο φόρο μόνο για τα συγκεκριμένα αυτά ακίνητα που έχουν ασφαλίσει και εφόσον τα έχουν ασφαλίσει για πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα θα έχουν όσα νοικοκυριά επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και μάλιστα για 3 χρόνια. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα θα έχουν και τα νοικοκυριά με 3 εξαρτώμενα τέκνα και πάνω, καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% υπό προϋποθέσεις, όπως παραδείγματος χάριν το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογητέου έτους να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο ή τον συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος. 50% μείωση στον έμφυα δικαιούνται φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν το 22 συνολικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 ευρώ για τον άγαμο και οικογενειακό εισόδημα 10.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ για τον έγαμο, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και τα τέκνα. Επίσης, προϋπόθεση για να λάβουν το 50% είναι το σύνολο των τετραγωνικών που έχουν οικογενειακώς να μην ξεπερνάει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και η συνολική ακίνητη, η αντικειμενική αξία όλων των ακινήτων να μην ξεπερνάει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγαμο με ένα παιδί και τα 200.000 ευρώ για τον έγαμο με 2 παιδιά. Τώρα, 100% μείωση στον φόρο, δηλαδή πλήρη απαλλαγή, δικαιούνται πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και οικογένειες που έχουν ένα μέλος στην οικογένεια με αναπηρία 80% και πάνω και πάλι με την προϋπόθεση ότι το σύνολο του εισοδήματός τους δεν ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και τα τέκνα. Και δεύτερη προϋπόθεση είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων να μην ξεπερνάει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το ενδιαφέρον του κόσμου αναφορικά με την πληρωμή του έμφυα είναι μειωμένο, αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουν πως το τέλος Απριλίου θα πρέπει να πληρώσουν σίγουρα την πρώτη δόση. Εάν αργήσουν και αφήσουν να πάει το Μάιο, τότε θα πρέπει να πληρώσουν 2 δόσεις μαζί με μία μικρή προσάυξηση. Δειλά-δειλά ξεκίνησε. Η πρώτη δόση τελειώνει, θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου ή εφόσον επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή πάλι μέχρι τέλος Απριλίου. Και η τελευταία δόση θα είναι το Φεβρουάριο του 2025. Δειλά-δειλά ο κόσμος ξεκινάει, ζητάει τα καθαριστικά ή τα εκτυπώνουν μόνοι με τους κωδικούς του τάξης. Γενικότερα δεν υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση ακόμα. Ο κόσμος δεν έχει ζητήσει πολλά, από εμάς τουλάχιστον δεν έχουν ζητήσει ακόμα πολύ καθαριστικό. Εάν κάποιος δεν το πληρώσει τον Απρίλιο, για τους χι λόγους, τι γίνεται το Μάιο? Θα πάρει μία μικρή προσάυξη για την δόση του Απριλίου και τον Μάιο θα πρέπει να πληρώσει και τη δόση του Απριλίου με την μικρή προσάυξη και τη δόση του Μαΐου προκειμένου να μην υπάρχουν ανοιχτές οφειλές. Εάν τα αφήσουν, θα πάνε στην εφορία και μετά μπορούν εκεί να κάνουν κάποια ρύθμιση?
Εφόσον τα αφήσουν ή ακόμα και σήμερα μπορούν να επιλέξουν μία ρύθμιση, να πληρώσουν με ρύθμιση. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται πλέον ηλεκτρονικά ή θα απευθυνθούν στο φοροτεχνικό τους για να, να κάνουν τη ρύθμιση ή θα πρέπει να απευθυνθούν στη ΔΟΗ, αλλά πιθανότητα η ΔΟΗ να τους πει να απευθυνθούν στο φοροτεχνικό τους. Μέσα από το κινητό τηλέφωνο μπορούν να πληρώσουν για να μην πάνε σε τράπεζες, σε ΛΤΑ κτλ. Φυσικά, αυτοί που έχουν e-banking μπορούν να πληρώσουν πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα μέσω της, μέσω τραπέζης.